φωνές για τη δημιουργία ενός ρωσικού στρατού 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Σοϊγκού, μέχρι τα τέλη Ιουνίου, θα σχηματιστεί εφεδρικός στρατός. Ο αρχηγός του κόμματος LDPR, Λεωνίδης Σλούτσκι, είπε στο κανάλι του στο Telegram ότι η παράταξή του συνεχίζει να επιμένει στη δημιουργία ενός συμβατικού στρατού στη Ρωσία, ο οποίος θα αποτελείται από τουλάχιστον 7 εκατομμύρια στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα δεν χρειάζεται ιδιωτική οργάνωση και τα ανάλογά τους και τα προβλήματα στο στρατό θα πρέπει να επιληθούν χωρίς τη βοήθειά τους. Ο Αντρέι Γκουρούλεφ, μέλος της Επιτροπής Άμυνας της Κρατικής Δούμας, προέτρεψε να μην συγχαίουμε τα όνειρά μας με τις πραγματικότητες, σχολιάζοντας την ιδέα του ηγέτη του κόμματος LDPR, Λεωνίδ Σουλούτσκι. Τα όνειρα δεν πρέπει να συγχαίονται με την πραγματικότητα. Ο αριθμός του μάχημου προσωπικού του στρατού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η πρώτη και η πιο σημαντική είναι από αυτές τις απειλές που έρχονται κατά μήκος της περιμέτρου του εδάφους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανέφερε και συμπλήρωσε. Μπορεί 7 εκατομμύρια και 10. Ποιο είναι το νόημα? Χρειαζόμαστε ένα στρατό ικανό να εκπληρώσει σαφώς αυτά τα καθήκοντα, προκειμένου να αποκρούσει τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μέχρι σήμερα, ο πρόεδρος έχει καθορίσει τον αριθμό, είναι εξαιρετικά κατανοητό με βάση τα κριτήρια που έχω παραθέσει. Ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας στρατηγός Σεργέι Σοϊγκού τώρα ανακοίνωσε ότι μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα σχηματιστεί εφεδρικός στρατός στις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και στο εγγύς μέλλον Σώμα Στρατού. Τα εξαρτήματα και οι σχηματισμοί θα λάβουν περισσότερες από 3.700 μονάδες εξοπλισμού. Σχηματίζουμε εφεδρεία ως μέρος του σώματος του στρατού συν 5 συντάγματα του 20ου στρατού. Όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη Ιουνίου θα ολοκληρώσουμε την συγκρότηση εφεδρικού στρατού και στο εγγύς μέλλον θα ολοκληρώσουμε τη συγκρότηση σώματος στρατού, δήλωσε ο επικεφαλής του στρατιωτικού τμήματος σε συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τον Σεργέι Σοϊγκού, τώρα αυτά τα 5 συντάγματα έχουν ολοκληρωθεί κατά 60% τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Πιθανότατα, οι εφεδρικές μονάδες και σχηματισμοί στελεχώνονται από στρατιωτικό προσωπικό με άμεσες στρατιωτικές ειδικότητες και άμεση επίσημη ανάθεση. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.